Αρχικά να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω μετά από 2 χρόνια αποχής από την εθνική ομάδα. Αυτό που είπατε ισχύει πάρα πολύ. Με βρίσκει σε μια πολύ χαρούμενη και ευχάριστη σεζόν αυτή τη στιγμή. Είμαστε όλες συγκεντρωμένες για τα παιχνίδια που έρχονται με την εθνική ομάδα. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και περιμένουμε και τον κόσμο, όπως μας στήριξε και τις προηγούμενες φορές εδώ στο όμορφο Ηράκλειο, να το ξανακάνει. Όμορφο Ηράκλειο, εδώ αγωνιστήκατε με τον ΠΑΟΚ πρόσφατα. Νομίζω ότι και ο Όφη είναι μια ομάδα που κάνει βήματα και σίγουρα έχει βοηθήσει και ο Όφη τα τελευταία χρόνια ώστε ο κόσμος του Ηρακλείου να στραφεί προς το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, ο Όφη πρωτοπόρος, κατέκτησε για τη δεύτερη θέση, έκανε μια πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα, αλλά θέλω να αναφέρω και τις άλλες ομάδες της Κρήτης, το Ρέθυμνο, τον Εργοτέλη που πέρσι ήταν αυτός που έκανε την Κρήτη, ας πούμε, να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία. Είναι πολύ φιλόξενη η Κρήτη και γι' αυτό νιώθουμε και εμείς με την εθνική ομάδα καλύτερα εδώ πέρα. Θα ήταν ιδανικό ο κόσμος να συνεχίσει να μας στηρίζει όπως κάνει σε κάθε παιχνίδι που έχουμε με την εθνική. Δεν έχουμε κάποια παράπονα, η αλήθεια είναι. Και ναι, πραγματικά θα ήταν ιδανικό για μας αυτά τα 2 τελευταία παιχνίδια θεωρητικά τη σεζόν να ήταν πάλι ο κόσμος δίπλα μας και να μας υποστηρίξει όπως κάνει τόσο καιρό. Ναι, σίγουρα το να παίζουμε στο Ηράκλειο. Για μένα και για τη συμπαίκτριά μου, την Νάσια, που είμαστε από εδώ πέρα, είναι αρκετά σημαντικό. Μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο, θα πω. Γιατί ουσιαστικά είμαστε στον τόπο μας, είμαστε εδώ πέρα που είναι το σπίτι μας. Και θα ήταν ιδανικό, ξαναλέω, αν ο κόσμος θα μπορούσε να μας ξαναβοηθήσει, να μας δώσει πάλι μια δύναμη. Γιατί είναι ο 12ος παίκτης, όπως είχα ξαναπεί. Και να έχουμε κάτι ανάλογο όπως είχαμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και στα προηγούμενα παιχνίδια και με την Ουκρανία. Και όσες φορές παίξαμε εδώ πέρα, θα θέλαμε να έχουμε κάτι ανάλογο.